Το θερμό κλίμα των ελληνοκινεζικών σχέσεων καταδείχθηκε και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κίνας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την θερμή υποδοχή, την οποία επιφυλάξατε σε μένα, αλλά και στην ελληνική αντιπροσωπεία. Νωρίς το πρωί, μπροστά σε ένα κοινό εκατοντάδων Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι πλέον η Ελλάδα είναι η μεγάλη ευκαιρία για να επενδύσει κανείς. Υπάρχει σήμερα μια κυβέρνηση η οποία είναι αποφασισμένη να διευκολύνει τους ξένους επενδυτές, να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και να δημιουργήσει πλούτο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις κινήσεις της κυβέρνησης αυτούς τους τρεις μήνες, για τη μείωση των φόρων, το δανεισμό με αρνητικά επιτόκια, τη μείωση της ανεργίας και τις προοπτικές που υπάρχουν πλέον στην οικονομία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διευκολύνει εκείνους που θα επενδύσουν στην Ελλάδα, ενώ ειδικά για τον τουρισμό είπε πως στόχος είναι μέχρι το 2021 μισό εκατομμύριο Κινέζοι να επισκεφτούν τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός εξήρε τη συμβολή της Κόσκο, η οποία επένδυσε στην Ελλάδα, όταν άλλοι, όπως είπε, το θεωρούσαν αδιανόητο. Λίγο μετά, άντρες και γυναίκες εργαζόμενοι τον υποδέχτηκαν θερμά στην έδρα της εταιρείας της Σανγκάη. Η κυβέρνηση ενέκρινε το νέο master plan της Κόσκο με στόχο να γίνει το λιμάνι του Πειραιά το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Δεν κάναμε τίποτα άλλο από αυτό για το οποίο είχαμε δεσμευθεί στον ελληνικό λαό. Αναμένω με ιδιαίτερη προσμονή την ολοκλήρωση αυτού του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα αναδείξει και σημαντικές πτυχές του λιμανιού του Πειραιά. Παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μόραλη, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η τοπική κοινωνία θα πρέπει να είναι σύμφωνη για τα επόμενα βήματα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το συμπληρωματικό σχέδιο όσον αφορά την επένδυση, την επέκταση της δυνατότητας του λιμανιού ως προς το κομμάτι της διαχείρισης των κοντέινερ είναι ένα σχήμα το οποίο είναι υπό συζήτηση. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι επί της αρχής πολύ θετική, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε και την τοπική κοινωνία, ενδεχομένως μέσα από μια σειρά από αντισταθμιστικά ωφέλη, ότι αυτή η επένδυση θα είναι συνολικά προς όφελός της και δεν θα υποβαθμίσει την ποιότητα του περιβάλλοντος. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η επένδυση της Κόσκο ξεκίνησε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή και εκτός των άλλων έχει δημιουργήσει 3.000 νέες θέσεις εργασίας στην εταιρεία και πολλές άλλες που έχουν σχέση με το λιμάνι του Πειραιά.